Ο οχτός αδελφοί μου είναι ο ελευθερωτής μας, ο λυτρωτής μας, ο χρεωλήτης μας. Είναι αυτός που με την ενσάρκωσή του και τα άχαντα πάθη του μας ελευθέρωσε από τα δεσμά της αιώνιας δουλείας μας στην αμαρτία και στο θάνατο. Είναι αυτός όμως που για εμάς τους Έλληνες υπέγραψε την ελευθερία της πατρίδος μας και δεν παίρνει την υπογραφή του πίσω, όπως έλεγε ο μεγάλος μας ήρωας, ο γέρος του Μοριά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτός, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στη Θεία Βοήθεια, έταξε στον ελευθερωτή και σωτήρα Χριστό μας την ανέγερση ενός περικαλούς σε αυτόν ναού. Αυτό το τάμα, δυστυχώς, για 200 περίπου χρόνια δεν το έχουμε πραγματοποιήσει εμείς, οι επιγενόμενες γενιές του Κολοκοτρώνη, οι γενιές των Ορθοδόξων Ελλήνων. Λησμονούμε τάχα ότι ο Χριστός μας είναι Θεός ελέος και εκτιρμών, θέλει τη σωτηρία μας και φυσικά την ελευθερία μας, αυτή που εμείς απεμπολούμε, απομακρυνόμενοι από Εκείνον με τη συμπεριφορά μας και δεν ακούμε τον Απόστολο Παύλο που μας λέει «Τη ελευθερία ή Χριστός ημάς ελευθέρωσε, στήκεται και μη πάλι ζυγό δουλείας ενέχεστε». Λησμονούμε ότι ο Χριστός μας ελευθέρωσε διδάσκοντάς μας την εκούσια πτωχία, την ακτισία, την κυροκτημοσύνη, τις αρετές του Νικηταρά και του Καποδίστρια και τόσων άλλων επιφανών προγόνων μας. Λησμονούμε αυτά που εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες παραθεωρούμε και νομίζουμε ότι η ελευθερία αποκτάται με τα υλικά και περιουσιακά στοιχεία. Και δυστυχώς, από τα χρόνια του Πλούταρχου, αυτού που στυλίτευσε τον δανεισμό μέχρι σήμερα, για να διατηρήσουμε την ελευθερία μας, αφρόνως πράττοντες, συνάπτουμε δάνεια, κολακεύουμε ανθρώπους που καταστρέφουν σπιτικά, γινόμαστε σωματοφύλακές τους, τους καλούμε σε γεύματα, τους προσφέρουμε δώρα και τους πληρώνουμε φόρους. Έτσι, η αδυναμία μας να ξεφύγουμε από τα δεινά του δανεισμού γίνεται διαχρονική. Λησμονούμε ότι ο άνθρωπος που χρεώνεται μια φορά μένει χρεώστης για πάντα και σαν το άλογο που όταν του φορέσουν χαλινάρι δέχεται στη ράχη τον ένα ναβάτη μετά τον άλλον. Ο Κύριός μας, αγαπητοί μου, είναι ο χρεωλήτης πάντων ανθρώπων, ο οποίος λύνει το χρέος μας όχι με τόκο, αλλά με ανιδιοτελή αγάπη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Διεθνής Τράπεζα και οι δανειστές μας προσδοκούν όχι μόνο να πάρουν υψηλό και άνομο τόκο, αλλά επιδιώκουν την υποδήλωσή μας σε αυτούς. Είναι άνομοι και κινούνται από ιδιωτελή και απάνθρωπα συμφέροντα. Ο Κύριος μας όμως επεδίμησε προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και έσχισε το χειρόγραφο των χρεών μας και των αμαρτιών μας με την άφατη αγαθότητά του, με το υπέρτιμο αίμα του. Σε αυτόν είμαστε υποχρεωμένοι και μήπως ό,τι υποφέρουμε σήμερα είναι απόρρια της μη εκπληρώσεις του τάματός μας σε εκείνον που αποτείναξε τα δεσμά του άπιστου κατακτητή και μας κατέστησε ελευθέρους. Σε εκείνον που τρέχει ο πίσω μας και μας καταδιώκει, όπως μας λέγει και ο προφητάναξης Δαβίδ, με μοναδικό στόχο τη σωτηρία μας. Θεωρώ, αγαπητοί μου, ιστορική την πρωτοβουλία των εργασαμένων ιδίες χερσίνη προς απόκτηση υλικών αγαθών, όχι όμως για ιδία χρήση και απόλαυση, αλλά για την υπηρεσία των πασχόντων και των εμπεριστάτων, αλλά για την εκπλήρωση του τάματος του έθνους μας, και προβάλλουμε τα λόγια αυτά το ζεύγος του Ιωάννου και της Εκατερίνης Αναγκοστοπούλου, τους συνεύνους που οραματίστηκαν και προσπαθούν να υλοποιήσουν εκτός των άλλων και το τάμα του έθνους μας, τονίζοντας ότι δεν ζητούν χρήματα από την Εκκλησία και την Πολιτεία, αλλά μόνον την ευλογία της πρώτης και την νομοθετική διευκόλυνση της δευτέρας. Η παρούσα ημερίδα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση όλων για την επίτευξη του ευγενούς αυτού οραματισμού, επαναλαμβάνοντας ότι «Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας». Ως απλός συντονιστής αυτής της επισήμου ημερίδος, θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτής, τον κύριο Ιωάννη και Κατερίνα Αναγκοστοπούλου, τους και κοπιακώτας δι' αυτό, το Σωματείο Υφήν του Τάματος του Έθνους, το Ίδρυμα Ηθικών και Πνευματικών Αξιών, καθώς και τους μεγάλους μας ηγητάς, τους Σεβασμιωτάς Μητροπολίτες μας,
το Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Πανεπαρχίας και Σπάρτης, κύριον Ευστάθιον, που δυστυχώς κολλείεται σήμερα για ανεξαρτήτους θελήσεως του λόγου να παραστεί, το Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Ετωλίας και Ακατανίας, κύριον Κοσμάν, Γόρτων Σεβαλπόλεως, κύριον Ιερεμίαν, τον Άγιον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Καρακάλου Αγίου Όγους, κύριον Φιλόθεων, άπαντας πατέρας με ελληνικό φρόνημα και άοπτη την αρχή φροντίδα, ως και τους εκλεκτούς καθηγητάς, δημοσιογράφους, οικονομολόγους, απογόνους ηρώων, ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών που θα μας αναπτύξουν τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις τους. Θερμότατα